Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το μεγάλο τετράγωνο. Να το, μέχρι εδώ, αυτό. Ολοκληρώσαμε και τα 8 μικρά τετραγωνάκια που είπαμε. Και τώρα πάμε από αυτή την πλευρά. Το έχω ήδη τελειώσει για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο από εκεί μαζί. Λοιπόν, εδώ τι έχω κάνει τώρα. Πήρα τη μία πλευρά του τετραγώνου μου, του μεγάλου, και πρόσθεσα εδώ 4 σειρούλες ίσιες, τις οποίες θα κάνουμε από εκεί μαζί. Συγχρόνως ένωσα τα 2 τετραγωνάκια και τα προσάρμοσα στις 4 σειρές που πλέξα. Αυτή τη διαδικασία που έκανα από εδώ θα την κάνουμε από εκεί μαζί, ώστε να ολοκληρωθεί όλο το πίσω μέρος της ζακετούλας μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχάς θα πλέξουμε τις 4 σειρές, να σας δείξω πώς ενώνουμε τις ίσιες σειρές πάνω στο τετράγωνο. Λοιπόν, παίρνουμε. Εγώ τουλάχιστον το έκανα με το μεσαίο χρώμα, το εκρού, γιατί μου αρέσει έτσι λίγο να χωρίζει. Και πάμε να συνεχίσουμε από εδώ. Να δούμε πώς προσθέτουμε τώρα στην αντίθετη πλευρά. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Ανάμεσα εδώ είναι τα τρία μας. Τρία, ένα, τρία. Μπαίνουμε εδώ στο μεσαίο. Τραβάμε κλωστούλα. Εκεί. Αυτό θα το στερεώσουμε μετά. Κάνουμε 4 γαϊδανάκια στον αέρα και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, εδώ. Αυτά είναι 3 το ποδαράκι μας το κρυανό και 1 το γύρισμά μας. Λοιπόν, και μπαίνουμε εδώ τώρα και κάνουμε 3 μαζί στην ίδια τρυπούλα. Είπαμε ανάμεσα σε αυτά τις τριάδες δεν κάνουμε γαϊτανάκι, οπότε τώρα συνεχίζουμε χωρίς να κάνουμε γαϊτανάκι. Πάμε δίπλα και κάνουμε πάλι 3. Συνεχίζουμε. Να σας δείξω πώς γυρίζουμε για να βγει ακριβώς ίσιο στο πλάι το πλεκτό μας. Εάν κάποια κυρία ακριβώς το ίδιο σχέδιο θελήσει να το κάνει με ψηλότερο νήμα, δηλαδή να είναι καθαρά, καθαρά, καθαρά πολύ καλοκαιρινό, δηλαδή να μην φοριέται άλλες εποχές, τότε μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο πατρόν με το ίδιο βελονάκι όμως, αυτό είναι το βασικότερο, με το 4 νούμερο βελονάκι, μπορεί να το πλέξει και με νηματάκι τζιν, που είναι το βαμβακερό, αλλά το πιο ψηλό από αυτό που πλέκουμε εμείς τώρα. Τα μέτρα θα βγουν ίδια από τη στιγμή που θα βάλει το ίδιο βελονάκι, αλλά θα το πλέξει λίγο πιο χαλαρά και θα γίνει και όλο το πλεκτό λίγο πιο μαλακό. Αυτό νομίζω όμως ότι είναι ιδανικό το πάχος, γιατί μπορεί να φορεθεί όλες τις εποχές του χρόνου. Και είναι και ένα πολύ εύκολο φόρετο το πατρόν αυτό. Είναι oversize εν τω μεταξύ. Κοντεύουμε. Εκεί. Τριεράκια μέσα, χωρίς ενδιάμεσο πόντο είπαμε. Εκεί θέλουμε 2-3 ακόμα. Να τελειώσουμε τη σειρούλα μας. Λοιπόν,
Ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, με τρεις αλυσίδες οι οποίες είπαμε αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, με ένα ποδαράκι θα πρέπει να τελειώσουμε κιόλας. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στο τελευταίο, στην τελευταία τρυπούλα κάνουμε τα τρία. Παίρνουμε νηματάκι, τρία, μας μπερδεύτηκε. Λοιπόν, παίρνουμε νηματάκι και μπαίνουμε. Εδώ έχουμε κάνει το ένα στον αέρα. Εδώ μέσα θα μπούμε. Στη μέση από τα τρία και τρία. Και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Οπότε η σειρούλα μας ολοκληρώθηκε η πρώτη. Να τη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ θα κάνουμε ένα, δύο, τρία. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Έτσι. Και μέσα στην πρώτη τρυπούλα θα κάνουμε άλλα δύο. Ένα. Δύο. Χωρίς να κάνουμε καθόλου αλυσίδα, είπαμε στον αέρα, πάμε δίπλα και συνεχίζουμε να κάνουμε τριάδες. Τα τρία πρώτα που κάναμε εδώ, τρεις αλυσιδούλες, αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι. Οπότε συνεχίζουμε να κάνουμε τρία ποδαράκια στην κάθε τρυπούλα. Λοιπόν, όταν θα τελειώσουμε, θα πρέπει να τελειώσουμε πάλι, δηλαδή εδώ μέσα, εδώ, σε αυτό το σημείο, θα κάνουμε πάλι τρία ποδαράκια. Οπότε να τελειώσει. Από εδώ αρχίζουμε με τρία και τελειώνουμε πάλι με τρία ποδαράκια. Το τρίτο ποδαράκι θα το πατήσουμε στη δεύτερη αλυσίδα από τις αλυσίδες που κάναμε στο ανέβασμα. Εδώ θα πατήσουμε το τελευταίο. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε για τέσσερις σειρούλες. Και μετά θα ανοίξω πάλι το βίντεο να σας δείξω πώς θα ενώσουμε τα δύο μοτίφ μεταξύ τους για να τα κολλήσουμε πάνω σε αυτό το σημείο που θα έχουμε φτάσει. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς τώρα. Η επόμενη σειρούλα θα είναι σαν την πρώτη. Δηλαδή, μία σειρούλα θα είναι με τρυπούλα, μία σειρούλα θα είναι με τριπλά. Μία σειρούλα με τριπούλα, μία σειρούλα με τα τριπλά. Και μετά, μόλις φτάσουμε στα τέσσερα, θα ανοίξω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε τις τέσσερις σειρούλες. Είπαμε, ξεκινήσαμε από την άκρη του τετραγώνου, από την πλευρά του τετραγώνου. Κάναμε τέσσερα γαϊτανάκια στον αέρα, πλέξαμε, τελειώσαμε με τέσσερα γαϊτανάκια στον αέρα, ανεβήκαμε με τρία, κάναμε τρία στο πρώτο κενό, τρία, 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 τελειώσαμε με τρία. Ξαναξεκινήσαμε με τέσσερα γαϊτανάκια, πατήσαμε πάλι στην τρυπούλα, το πήγαμε όλο πέρα-πέρα, πατήσαμε πάλι με ποδαράκι, ανεβήκαμε με τρία, κάναμε άλλα δύο μέσα στην τρυπούλα, συνεχίσαμε όλο, όλο, όλο και τελειώσαμε με δύο και ένα πάνω εδώ, τρία. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Πάμε τώρα να δούμε, να ενώσουμε τα δύο κομμάτια τα οποία θα έρθουν να ενωθούν πάνω στις τέσσερις σειρές που κάναμε. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάνει τέσσερις σειρούλες, νάτες, τέσσερις, και μετά ενώσαμε τα τετραγωνάκια μας. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα ενώσουμε τα τετραγωνάκια και πώς θα τα ενώσουμε και πάνω εδώ. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό προς το παρόν στην άκρη, εκεί. Παίρνουμε τα τετραγωνάκια μας. Πρέπει να προσέξουμε να είναι και τα δύο από την καλή. Εδώ, εκεί. Εκεί, έτσι. Μπορούμε να αρχίσουμε από όποια πλευρά θέλουμε, γιατί είναι ίσια τα τετραγωνάκια. Παίρνουμε μία βελονίτσα, αυτή τη βελονίτσα που σας είπα στην αρχή με σιλικόνη. Εκεί. Περνάμε νηματάκι. Ωραία. Αρκετούλη για να μας φτάσει. Το κόβουμε. Και ερχόμαστε. Εδώ πιάνουμε. Εδώ είναι τα 3-1-3. Το βλέπετε. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Εκεί. Και περνάμε την κλωστούλα μας. Την αφήνουμε λίγο εδώ γιατί θα τη στερεώσουμε στο τέλος. Εντάξει. Πάμε μετά από εδώ. Είναι 3-1-3 πάλι και μπαίνουμε εδώ για να είναι ακριβώς ίδιοι οι πόντοι μας. Εκεί. Εντάξει. Εκεί. Λοιπόν.
πιάνουμε τώρα. Το πάνω μέρος, εδώ έχουμε δύο κλωστούλες, μια πάνω, μια κάτω. Πιάνουμε μόνο το πάνω μέρος από εδώ. Και πιάνουμε και αντίστοιχα το πάνω μέρος από εκεί. Να το, εδώ έχουμε μπει, έτσι. Πιάνουμε το αμέσως επόμενο, εδώ, να το. Και πιάνουμε πάλι και το αντίστοιχο πάνω μέρος του απέναντι. Τραβάμε λίγο την κλωστούλα μας, να μην μας φύγει από εδώ η ουρίτσα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ένα από εδώ, το πάνω μέρος είπαμε, και ένα από εκεί. 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 Εντάξει, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Αυτό αν το τεντώσουμε μετά, απλώς δεν φαίνεται καθόλου η γραφή μας. Βλέπετε? Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, τα πάνω τους μέρη, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Εντάξει. Αφού ενώσουμε λοιπόν το μοτιφάκι μας, θα σας δείξω μετά με τον ίδιο τρόπο πώς θα το ενώσουμε πάνω στις τέσσερις σειρούλες που κάναμε εδώ. Έτσι, εδώ, πάνω, στις τέσσερις σειρούλες μας. Λοιπόν, συνεχίστε εσείς. Μόλις μου φτάσετε εδώ θα δείτε ότι αυτό το 1 καταλήγει πάνω σε αυτό το 1. Είναι μετρημένοι πόντοι, ώστε ράβοντας να έρθετε ακριβώς εκεί και να κολλήσει. Λοιπόν, προσεκτικά είπαμε, ένα από εδώ και ένα από εκεί τους πάνω πόντους, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε και θα δούμε μετά πώς θα το ενώσουμε αυτά τα δύο κομματάκια πάνω στις τέσσερις σειρούλες που κάναμε. Μόλις το τραβάμε αυτό, κοιτάξτε, δεν φαίνεται τίποτα. Να το. Είναι σαν να είναι κολλημένα τα μότιφ. Αυτό θέλουμε, αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνεχίστε και τα λέμε. Λοιπόν, αφού κάναμε τις τέσσερις σειρούλες μας εδώ στο πλάι, ενώσαμε όπως είπαμε μεταξύ τους και αυτά τα δύο κομματάκια. Θα σας βάλουμε εδώ, λοιπόν, ενώσαμε και αυτά τα δύο κομματάκια. Αυτή είναι η καλή τους. Πάμε τώρα να κάνουμε ό,τι κάναμε εδώ. Δηλαδή να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια σε αυτή εδώ την πλευρά. Αυτό βασικά που κάνουμε τώρα είναι η ένωση των μανικιών. Αυτά όταν τα ενώσουμε είναι η πλάτη και τα μανικάκια μας. Θα τα δείτε στο τελείωμα. Λοιπόν, εδώ. Πάμε να τα ενώσουμε. Είπαμε, μπαίνουμε εδώ, κάτω από εδώ και κάτω από το μεσαίο πόντο από τα τρία. Δηλαδή εδώ. Εδώ. Εκεί. Πάμε μετά στον πρώτο πόντο, παίρνουμε τον επάνω, όπως είπαμε, εδώ, τον πάνω πόντο. Εκεί και από εδώ τον πάνω και προχωράμε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, δηλαδή παίρνουμε μόνο το πάνω μέρος. Εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Εκεί. Αυτό το κάνουμε ώστε τραβώντας μετά αυτό το νήμα και αυτό δεν φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, εδώ και εκεί. Εκεί. Να το πετύχουμε. Εκεί. Εδώ. Και εκεί. Εδώ. Και από εκεί. Λοιπόν, εδώ πάλι. Και την άλλη μεριά. Αυτό, αν τεντώσουμε τώρα αυτή την κλωστούλα που βάλαμε και αυτή, δεν φαίνεται τίποτα. Να το. Μπαίνει μέσα τελείως. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ και από εκεί. Από εδώ. Είναι μετρημένα εδώ μεταξύ. Εάν όμως θέλετε οπωσδήποτε να είσαστε σίγουροι
ότι πάει καλά, μπορείτε να μπείτε μετά, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, λοιπόν, μπαίνουμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, εδώ αν θέλετε, για να είστε σίγουροι, βάζετε ένα μαρκεράκι και κρατάτε αυτό με το κέντρο. Αν και είναι τόσο μετρημένοι πόντοι που δεν χρειάζεται, αλλά αν κάποιος έχει αμφιβολίες, μπορεί να βάλει ένα μάρκερ εδώ, να ξέρει ότι αυτό αντιστοιχεί εδώ και το άλλο αντιστοιχεί εκεί. Όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Από εδώ και από εκεί. Από εδώ και από εκεί, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη, ώστε να το ενώσουμε όλο. Λοιπόν, ενώσαμε εδώ και την άλλη μεριά τα μοτίφ μας, τα δύο, και έχουμε ένα κεντρικό, τέσσερις σειρές από τη μία μεριά, τέσσερις σειρές από την άλλη και από δύο ενωμένα μοτίφ στα πλάγια. Γυρίζουμε το πλεκτό μας τώρα από την ανάποδη. Διπλώνουμε αυτό και αυτό για να δημιουργήσουμε τώρα τα μανικάκια μας. Εδώ. Τα μανίκια πρέπει να είναι γύρω στα 12 εκατοστά η μανσέτα. Οπότε παίρνουμε τη μεζούρα μας και ένα ποντοδειχτή. Ωραία. Βάζουμε τη μεζούρα μας και μετράμε 13 εκατοστά. Αφού το διπλώσουμε προσεκτικά πολύ, μετράμε 13 εκατοστά από εδώ μέχρι εδώ. Το βλέπετε? Και βάζουμε εδώ από ένα μαρκεράκι. Εκεί. Τα κρατήσαμε. Λοιπόν. Το ίδιο κάνουμε και στο από εκεί μανίκι, έτσι. Λοιπόν, εδώ αυτό το κομματάκι, το μικρό, θα το ράψουμε τώρα. Μετά βέβαια θα στερεώσουμε όλες τις κλωστούλες από μέσα, έτσι. Θα τις περάσουμε να τις στερεώσουμε. Εγώ τώρα δεν θα το κάνω, για να σας δείξω να μην το καθυστερούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Ράβουμε κανονικά όπως έχουμε πει. Μπαίνουμε και από την άλλη μεριά στο ίδιο σημείο στα τρία, εδώ στο κέντρο, εδώ. Εκεί. Το σφίγγουμε. Πάμε από την άλλη πλευρά τώρα και πιάνουμε τον πάνω πόντο πάλι όπως έχουμε πει. Και από εδώ το ίδιο. Και από εδώ τον πάνω. Εκεί. Από εδώ τον πάνω και από εκεί. Από εδώ και από εκεί. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, και εδώ κατά αντιστοιχεία φυσικά. Ένα λεπτό. Βγάλουμε αυτό. Λοιπόν, από εδώ και από εκεί και άλλη μια φορούλα και το στερεώνουμε. Λοιπόν, από εδώ και από εκεί. Ωραία, το στερεώσαμε, το τραβάμε να ισιώσει, να σφίξει πολύ εκεί. Το περνάμε εδώ μέσα. Πάμε από πίσω. Εκεί και το στερεώνουμε. Το μανικάκι το δημιουργήσαμε, γιατί μετά εδώ στην τρυπούλα αυτή θα πλέξουμε τη μανσέτα. Το κόβουμε. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν εδώ τώρα είναι το μανικάκι μας. Το ένα. Πάμε από την άλλη μεριά. Κάνουμε ένα μικρό κουμπάκι εδώ στην άκρη. Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά. Διπλώνουμε πάλι εδώ τα μοτίφ μας καλά, προσεκτικά. Να μας έρθουν στην ευθεία, εκεί, εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι τη μεζούρα μας. Μετράμε πάλι 13 εκατοστά, εκεί περίπου, εκεί. Βάζουμε το μάρκερ μας εδώ και εκεί. Και ερχόμαστε να ράψουμε και το άλλο μανίκι μας.
Λοιπόν, μπαίνουμε πάλι στο τρίτο, που είναι εδώ το τρίτο, εδώ, εκεί, κάτω από το άλλο τρίτο, εκεί, για να μας έρθουν ακριβώς πόντι το κάνουμε αυτό, έτσι. Το σφίγγουμε και ξεκινάμε τώρα. Ένα πάνω από εδώ, ένα πάνω από εκεί πάλι. Εκεί και εκεί. Εδώ και εκεί. Εδώ και εκεί. Από εδώ και από εκεί. Εκεί. Ωραία, κοντεύουμε. Εδώ και εδώ. Άλλο ένα έχουμε. Βγάζουμε το μάρκερ για να μας έρθει ακριβώς, γιατί το βάλαμε στο περίπου προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε. Από εδώ και από εκεί. Το σφίγγουμε καλά. Εκεί να μην φαίνεται τίποτα. Πάμε εδώ στην τρυπούλα που μπήκαμε. Το γυρνάμε από την ανάποδη πάλι. Το στερεώνουμε. Ας κάνουμε άλλη μια δελίτσα. Εκεί. Το περνάμε από μέσα, το σφίγγουμε καλά και το στερεώνουμε. Λοιπόν, και το κόβουμε. Τώρα βέβαια εγώ δεν θα στερεώσω τις κλωστούλες, αλλά εσείς καλό είναι ό,τι περισσεύει να το στερεώσετε μετά, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ένα μανικάκι και το άλλο μανικάκι. Πάμε τώρα να σας δείξω, θα πιάσουμε, α, τώρα μια και το έχουμε εδώ ωραία στρωμένο, να, αν και δεν θα μπερδευτούμε, γιατί είναι πολύ, εδώ να ξέρουμε να βάλουμε κάποια πλευρά η οποία να είναι η κάτω μας πλευρά, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, θα πάμε να ενώσουμε τα δύο μοτίφ αυτά, τα οποία θα τα βάλουμε εδώ, εκεί, με τον τρόπο που σας έχω πει τα ενώνουμε. Έτσι ενώνουμε πρώτα αυτά τα μοτίφ και όλο αυτό εδώ πάνω. Εδώ πάλι ενώνουμε τα δύο αυτά μοτίφ και τα ενώνουμε όλα εδώ πάνω. Αφού ενώσετε τα μοτίφ, εκεί είναι ίσια τα μοτιφάκια αυτά, έχουν ακριβώς τους ίδιους πόντους. Οπότε, μόλις ενώσετε αυτά τα μοτίφ, θα βάλετε ένα μάρκερ εδώ και ένα μάρκερ εκεί για να μην σας φύγει. Το ίδιο θα κάνετε και από εδώ. Μόλις ενώσετε αυτά τα μοτίφ, θα βάλετε ένα μάρκερ εδώ και ένα μάρκερ εκεί να μην σας ξεφύγει. Και μετά, πολύ προσεκτικά, θα κάνουμε εμείς, αυτό θα το κάνετε μόνοι τώρα, θα το κάνω και εγώ και θα ξανανοίξουμε το βίντεο. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, θα ράψουμε αυτά τα κομμάτια εδώ. Γι' αυτό σας λέω αποφασίστε ποιο θα είναι το κάτω, αν και είναι ίδια. Λοιπόν, γιατί εδώ θα δημιουργήσουμε τους ώμους. Δηλαδή, εδώ θα το ράψουμε, θα δημιουργήσουμε τους ώμους, ώστε να κάνουμε μετά την πατηλέτα και τα μανικάκια μας εδώ. Τις μανσέτες μας. Είναι μια πολύ εύκολη και πολύ όμορφη ζακετούλα. Λοιπόν, κλείνουμε, ενώνουμε εδώ. Ενώνουμε εδώ, ενώνουμε εδώ και εδώ και θα έρθουμε μαζί μετά να ενώσουμε αυτά τα δύο και το ένα θα το έχω ενωμένο εγώ για να μην καθυστερούμε, θα ενώσουμε τα άλλα δύο και θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τις μανσέτες και τη μόστρα μπροστά. Εντάξει, κλείνουμε και τα λέμε.